Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα που έχουμε σήμερα μαζί μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Στέλιος Κυμπουρόπουλος, από τη Νέα Δημοκρατία Ευρωβουλευτής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να υπενθυμίσουμε ή να γνωστοποιήσουμε για τους φίλους που βλέπουν πρώτη φορά την εκπομπή ότι η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πολύ σωστά. Επίσης έχουμε κοντά μας από την Κύπρο μας τον κύριο Λευτέρη Χριστοφόρου. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος ανήκει και αυτός στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και από την εφημερίδα Αναγνώστης Πελοποννήσου, ο καλός μας φίλος, ο κύριος Άκης Γκάτζης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχει γίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Disabilities Intergroup, όπου συμμετέχετε και εσείς, κύριε Κυμπουρόπουλε. Είμαι συμπρόεδρος σε αυτή την επιτροπή, την ενδιάμεση επιτροπή για την αναπηρία. Και όπως πολύ καλά είπατε, χτες πραγματοποιήσαμε μια. Ήταν από τις πρώτες προφορικές ερωτήσεις που έγιναν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε ποιο είναι το σχέδιό της για τη στρατηγική και την αναπηρία για το έτος μετά το 2020. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξει άμεσα? Αυτό που κάναμε στις ερωτήσεις αφορούσαν διάφορα ζητήματα. Τι θα γίνει με τα ιδρύματα, τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, τι θα γίνει με τους προσωπικούς βοηθούς, ποια είναι η θέση των γυναικών, των ανάπηρων γυναικών που όπως γνωρίζουμε δέχονται πολλαπλές διακρίσεις. Οπότε ήταν μια πλειάδα ζητημάτων που προσπαθήσαμε μέσα από αυτές τις ερωτήσεις να δούμε πώς η νέα Επιτροπή βλέπει αυτά τα ζητήματα. Πήραμε κάποιες απαντήσεις. Αυτό που έγινε κατανοητό είναι ότι η νέα Επίτροπος που ειδικεύεται πάνω στα θέματα ισότητας διαμορφώνει τη στρατηγική έτσι ώστε να γίνει μια Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία λειτουργεί και είναι για όλους. Κύριε Χριστοφόρου, κάνετε και εσείς μια παρέμβαση στην Ολομέλεια. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Πιστεύω ότι καταρχήν να εξάρω και την πρωτοβουλία αλλά και την δράση του αγαπητού φίλου και συναδέλφου Στέλιου και στο Intergroup για τα Disabilities αλλά ευρύτερα και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα ζητήματα, που υπάρχει ουσιαστικά μια κινητοποίηση για αυτά τα ζητήματα και ευαισθητοποίηση, και πιστεύω ότι πολύ ορθά ελέγχθηκε ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που εκεί δίνεται η ευχαίρεια και στους 751 ευρωβουλευτές να συμμετάσχουν, αλλά ενώπιον και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εκπρόσωπο, την Ευρωπαία Επίτροπο, την αρμόδια για αυτά τα ζητήματα, για να μπορέσουν να διαχειριστούν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη, που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία και με όλες τις αλυσιδωτές επιπτώσεις, εάν πραγματικά δεν υπάρξει άμεση αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να κάνω εδώ ένα σχόλιο, ένα αίτημα το οποίο πρέπει να περάσει και πρέπει να γίνει κατανοητό στην Επίτροπο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι πρέπει τώρα άμεσα να κλείσουν τα ιδρύματα που κατοικούν μέσα ανάπηροι και όχι μόνο, και να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες, νέοι τρόποι, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία, οι ανάπηροι πολίτες, να μπορούν να εκφράζουν και να λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες. Υπάρχει δυνατότητα, γίνεται, κεφάλαια υπάρχουν, ταμεία υπάρχουν, πρέπει να διοχετευτούν αυτά τα λεφτά σε άλλους φόρους. Κύριε Κυμπουρόπουλε, όταν λέτε αυτά τα λεφτά, εννοείτε αυτά είναι ευρωπαϊκά κονδύλια ή είναι από την κάθε κυβέρνηση? Είναι και ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και εθνικά κονδύλια. Μαζί μπορούν να διοχετευτούν για να γίνει μια αναδιαμόρφωση και να δοθούν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Το θέμα είναι, Ιωάννα, αν μου επιτρέπεις, και απευθύνομαι και στον κύριο Κυμπουρόπουλο και στον κύριο Χριστοφόρο, ότι ήδη υπάρχουν κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ΑΜΕΑ, οι οποίες
στην Ελλάδα τουλάχιστον, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, υπάρχουν, εσείς θα το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα, υπάρχουν τρόποι παραθυράκια. Δηλαδή, μου έλεγε κάποιος ότι μια καινούργια επιχείρηση πρέπει να είναι όταν ανοίξει, πρέπει να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Έχουν βρει λοιπόν ένα παραθυράκι και επιβεβαιώστε μου ή διαψεύστε μου αν ισχύει αυτό, ότι αν κάνουν ιστοσελίδα για αμαία, καλύπτεται το θέμα της πρόσβασης. Ναι. Ισχύει ή δεν ισχύει. Ναι, δηλαδή ισχύει. Πρέπει να εφαρμοστούν και όλα αυτά. Υπάρχει άλλο η φυσική προσβασιμότητα και άλλο η ψηφιακή προσβασιμότητα. Είναι δύο διαφορετικές προσβάσεις. Προσβασιμότητες. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι και είναι όπως πολύ καλά λέτε είναι ελληνικό φαινόμενο και είναι ελληνικό φαινόμενο γιατί δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει διαδικασία του κάνω κάτι, χτίζω κάτι και ελέγχω αν αυτό που έχω κάνει γίνεται με τις σωστές προδιαγραφές. Αν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, θα έχουμε φτιάξει πολλά βήματα. Και δυστυχώς δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους ιδιώτες της επιχειρήσης. Ένα θέμα που αφορά και το δημόσιο. Δηλαδή, βλέπουμε δήμους, υπουργεία, υπηρεσίες και δεν είναι προσβάσιμο. Εγώ θα πω κάτι, όπως ξέρετε πολύ καλά. Κατάγομαι από τον Άφλιο. Έξω από το σπίτι μου υπήρχε. Μιλάμε τώρα για μια πενταετία, μια εξαετία πίσω. Τα πεζοδρόμια ήταν προσβάσιμα. Για κάποιο λόγο ο Δήμαρχος αποφάσισε να τα κάνει με σκαλοπάτια. Ποτέ δεν κατάλαβα το γιατί. Ναι, αλλά εδώ το ερώτημά μου ήταν το εξής. Αυτοί οι κανόνες ήδη προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όχι κάτι καινούριο όλοι, μάλλον, προφανώς, από αυτό που του ζητάτε να θεσμοθετηθεί τώρα. Αυτά που ήδη προβλέπονται δεν εφαρμόζονται. Ναι. Εδώ γιατί ήθελα αυτό μια είναι, γιατί αυτό απάντησή είναι σας. Αυτό είναι εθνική πρωτοβουλία. Επομένως, το να κάνουμε, δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος και αυτά που ζητάτε να θεσμοθετηθούν κάποιοι κανόνες και να μην εφαρμόζονται. Και ναι, οπότε, και όχι. Τι δεν νόημα είναι πάντα έχει. Έτσι, γιατί θα σας πω κάτι. Εδώ μιλάμε και θα συμφωνήσει απόλυτα και ο Χριστοφόλου. Μιλάμε για τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. Έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011. Τουλάχιστον από την ελληνική κυβέρνηση που ψηφίστηκε το 2012, νομίζω περίπου την ίδια εποχή ψηφίστηκε και στην κυπριακή κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι ναι, ψηφίστηκε, δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γνωρίζουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τι γίνεται. Στην Κύπρο τι γίνεται. Πιστεύω υπάρχουν για μας προβλήματα σημαντικά. Εγώ πιστεύω για να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν όλες αυτές οι βάσεις πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Και ένα βασικό μέτρο, το ανέφερα και στην συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν καθίστανται πλήρως και απόλυτα προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες, δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται. Πρέπει να αφαιρείται η χρηματοδότηση. Αλλά πέραν από όλα αυτά, υπάρχει και η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία πρέπει να καταστεί νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεωτικός. Και όπως είπα, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά και να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις ή να μην υπάρχει ουσιαστικά περιφρόνηση στην νομοθεσία ή στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς συμβάσεις, όπως πολύ ορθά και εύστοχα ανάφερε ο αγαπητός Στέλιος, η σύμβαση του ΟΕΕ, πρέπει να υπάρχουν ανάλογες κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις και όχι μόνο για τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες, το πράττει και για άλλα ζητήματα. Εκεί και όπου δεν υλοποιούνται αυτές οι πολιτικές που είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά, θα συνεχίζουμε να συζητάμε αυτό το θέμα χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Δυστυχώς, θεωρώ ότι ο ίδιος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι πολιτισμός που δεν ανέχεται διακρίσεις και δεν ανέχεται διακρίσεις μεταξύ των ατόμων. Άρα, είναι εκ των όνων κάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει την ισότιμη αντιμετώπιση, την προσβασιμότητα, την ισότητα ανδρών και γυναικών, όλα αυτά τα οποία για μένα είναι αυτονόητα σε μια Ευρώπη που επέρεται ότι είναι Ευρώπη του πολιτισμού, είναι Ευρώπη που ουσιαστικά πάντως, εφαρμόζει. Επειδή μερικές φορές δεν είναι εύκολο να επιβάλλονται τα πάντα, καλό είναι να γίνει και μια καμπάνια, μια εκστρατεία ενημέρωσης και, του κόσμου και των ίδιων των κυβερνήσεων, των τοπικών των κρατών, νομίζω. Αυτά έχουν γίνει πολλές φορές. Το θέμα είναι να μπορέσουμε και για μένα αυτό είναι πολύ βαθύ και πρέπει να γίνεται να μιλήσουμε για παιδεία, να μιλήσουμε για μια πιο συνολικότερη παιδεία, η οποία ξεκινάει από μικρή ηλικία για να αναφέρουμε και να ξανακαλλιεργήσουμε
το τι σημαίνει άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει και ανάπηρος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα και όταν μιλούμε για ισότητα, ανίσεις ευκαιρίες, ανίσεις δυνατότητες, για μας δεν πρέπει να υπάρχει άτομο με αναπηρία, που είτε γιατί δεν απασχολείται για άλλους λόγους, δεν παίρνει τουλάχιστον αυτό που καθορίζεται και θεωρείται ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για να είμαι δίκαιος, στην Κύπρο εφαρμόστηκε και καθιερώθηκε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους τους πολίτες. Άρα υπό μία... Τι ποσό είναι, σε τι ποσό είναι περίπου? Για μονήρια άτομα είναι από 600 μέχρι 700 ευρώ. Με άτομα με οικογένειες ή αυτό με ένα παιδί, παράδειγμα, μια οικογένεια είναι γύρω στα 1.300 με 1.400 ευρώ. Αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία, δεν υπάρχει πολίτης που να μην λαμβάνει ως εισόδημα έστω και έναν ευρώ από το κράτος, από την κοινωνία, εάν και εφόσον βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, αυτός που θεωρείται ότι βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση στην πατρίδα μου είναι αυτός που λαμβάνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ανέρχεται σε αυτά τα ποσά που είπα. Άρα, ακόμα περισσότερο και στα άτομα με αναπηρίες, τα οποία έχουν επιπρόσθετες οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες, που δεν φτάνει αυτό το ελάχιστο, αλλά ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από αυτή τη βάση. Ωραία. Στους επόμενους μήνες πρέπει να συμφωνηθεί και ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεδομένη πλέον και την αποχώρηση της Βρετανίας. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθούν η Ελλάδα και η Κύπρος ώστε να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους? Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε στην προηγούμενη περίοδο, βέβαια, την προηγούμενη ολομέλεια, βέβαια, αυτό που... Μιλάω για τον 7ετή προϋπολογισμό. Μιλάμε για το, το πολιτές πλαίσιο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που ακόμα συζητιέται. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, γιατί όντως το γεγονός της εξόδου της ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα έχει μεγάλα απόνερα. Δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξει. Θεωρούμε ότι λογικά μέχρι το 2020 θα έχει ξεκινήσει τα πρώτα στάδια του Brexit. Όντως αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα τα έσοδα που χάνονται από τις εισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως έτσι είναι η ζωή, και όταν υπάρχουν χωρισμοί υπάρχουν και συνέπειες που μπορεί να σε διαταράσουν σε ένα πρώτο στάδιο, αλλά μετά προσαρμόζεσαι και προχωράς με τα δεδομένα που έχεις. Δεν είναι στρατηγική. Η κάθε χώρα θα κάνει αυτό που κάνει, θα βάζει τις εισφορές που έχει υποχρεώσει να βάλει και έτσι θα προχωρήσουμε πλέον με τα 27 κράτη-μέλη. Κύριε Χριστοφόρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πανέτοιμη να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα για τον Brexit. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θωρακισμένη για όλα τα ζητήματα, νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Αυτοί που θα βρεθούν με δική τους απόφαση σε αχαρτογράφητα νερά, θεωρώ ότι είναι η Βρετανική κυβέρνηση και δυστυχώς και οι Βρετανοί πολίτες. Θεωρώ ότι πλέον και οι χώρες μέλη να συναισθανθούν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πάντες ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές, ζητούμε περισσότερα χρήματα, ζητούμε στήριξη, ζητούμε έργα. Και οι κυβερνήσεις της χώρας τους αυτών κάνουν και αυτών διακηρύττουν ότι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει μια ιστορία που είναι εδώ και πολλά χρόνια να συνεισφέρουν οι χώρες μέλη μόνο το 1% του ΑΕΠ και την ίδια στιγμή κάθε χρόνο να ζητούν ακόμα περισσότερα όταν γνωρίζουν ότι αυτά τα έσοδα είναι δεδομένα. Είναι συγκεκριμένα, δεν αλλάζουν αφού είναι ποσοστό επί του ΑΕΠ. Και το σημαντικότερο, και επειδή πολλές χώρες συνήθιζαν διαφορετικά, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι ελλειμματικός. Απαγορεύεται να είναι ελλειμματικός. Άρα έχεις τους ίδιους πόρους οι οποίοι παραμένουν σταθεροί, ενώ αυξάνονται είτε το κενό που ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά ο αγαπητός Στέλιος από την φυγή του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι ένα κενό της τάξης περίπου των 10 δισεκατομμυρίων, αλλά αυξάνονται και άλλα μεγάλα project που έχει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με την κλιματική αλλαγή, είτε με την αντιμετώπιση του καρκίνου, είτε με θέματα που προστίθενται διαρκώς λόγω των έκτακτων εξελίξεων προσφυγικών και πολλά ασφάλεια, σύνοριοφύλακες. Άρα, για μένα θα είναι καταστροφικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση
εάν το αίτημα μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αύξηση των εισφορών των χωρών από 1 στο 1,3% που πιστεύετε με δεν είναι καμιά ανατροπή στους προϋπολογισμούς ή στους σχεδιασμούς των χωρών, αφού αυτά τα χρήματα παίρνουν πίσω και πολλές φορές πολλαπλάσια, εάν δεν υπάρξει απόφαση επί τούτου, δύσκολα θα συμφωνήσουμε στον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για μας είναι κόκκινη γραμμή το 1,3% στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βλέπουμε τους πολίτες στα μάτια και βλέπουμε και τις πραγματικότητες. Εάν κάποιες κυβερνήσεις θέλουν να κρύβονται και στον λαό να ζητούν συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα μην είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν 0,3% επιπρόσθετα αυτά που συνεισφέραν κάτω από αυτές τις έκτακτες συνθήκες και του Brexit, αλλά και των άλλων δεδομένων που δημιουργούνται διαρκώς και έχουν αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις, δυστυχώς θα έχουμε τρομερά οικονομικά και άλλα προβλήματα στη διαχείριση του ευρωπαϊκού οικονομήματος. Ωραία. Η Κύπρος, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν μετέχει στο ΝΑΤΟ, αλλά μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαρκεί η ευρωπαϊκή ομπρέλα για να προσδιοριστεί η ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας? Για μας, ναι. Υπό ποια έννοια? Γιορτάζουμε τη 10η επέτειο της συνθήκης της Λισαβόνας, που είναι το θεμέλιο της αλληλεγγύης των αρχών των αξιών. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα θέματα ασφάλειας και κατοχύρωσης και προστασίας της κυριαρχίας των χωρών μελών, σε όλα άλλα τα ζητήματα και να πετύχει, αυτό δεν λογιέται επιτυχία. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για έμπρακτη αλληλεγγύη. Όχι θεωρητική, όχι αλληλεγγύη φραστική, αλλά αλληλεγγύη του τύπου ότι εάν οποιαδήποτε χώρα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται επίθεση, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος από την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να πει, ως εδώ και μη παρέκει, εδώ υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αντιδράσουμε όλοι με όλα τα μέσα για να προστατεύσουμε την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδας. Εάν τρωθεί η κυριαρχία και αφαιθεί να νοηθεί ότι η Ευρώπη είναι ξέφραγον αμπέλη, πιστεύω ότι αυτό θα είναι η αρχή του τέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να πιστεύω ότι αυτόν το γνωρίζουν αυτοί που θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι φεύγοντας η Μεγάλη Βρετανία, λύθηκαν τα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσει στην άμυνα και στην ασφάλεια, που ήταν κάτι απαγορευτικό λόγω του βέτο που ασκούσε διαρκώς η Μεγάλη Βρετανία σε αυτά τα ζητήματα. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Οφείλουμε να κατοχυρώσουμε την άμυνα και την ασφάλειά μας. Μια ένωση που προσβλέπει και προσδοκά να είναι ηγείτο στον νέο κόσμο, στη νέα εποχή, δεν μπορεί να μην έχει ισχυρή άμυνα και ασφάλεια. Ξέρετε, το θέμα του Brexit θα μπορούσαμε να το παραλύσουμε σαν ένα ζευγάρι που ενώ έχει χωρίσει, μένει κοιμάται σε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή η ιστορία ούτως ή άλλως πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Γιατί είναι επιζήμια έτσι όπως συνεχίζεται και μακραίνει και για τις δύο πλευρές. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θωρακιστεί, έχει προετοιμαστεί πολύ καιρό τώρα. Προβλήματα προφανώς και θα υπάρχουν και στις δύο πλευρές, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα θα υπάρξει και χρόνος προσαρμογής στον πρώτο χρόνο. Θα τα έχει η Βρετανία. Νομίζω όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί και δεν μπορεί να τραβάει επάπειρον, έτσι δεν είναι? Θα λυθεί, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει το χρονοδιάγραμμα του Τζόνσον, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη. 31 Ιανουαρίου ουσιαστικά γίνεται τον Brexit, αλλά η περίοδος χάριτος, η περίοδος προσαρμογής που είναι 31 Δεκεμβρίου του 2020, πιστεύω ότι θα τηρηθεί απαρέκκλητα, γιατί ήδη ο Βρετανός Πρωθυπουργός το θεωρεί ότι είναι... Έχει μπει το νέο σταυλάκι, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά σε αυτό που είπατε προηγουμένως, θεωρώ και όλοι οι ευρωβουλευτές, αλλά και ειδικά ο κ. Χριστοφόρου, όποτε υπάρχει δυνατότητα, μιλάει για αυτό το έξωμα, θα πω, που έχουν κάνει οι Τούρκοι, αυτή την παραβίαση, αυτή την κατοχή που έχουν κάνει οι Τούρκοι στην Κύπρο, και πόσο δύσκολα και σκληρά είναι να βιώνεις κάτι τέτοιο στην πατρίδα σου, στη χώρα σου. Θεωρώ ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι οι κυβερνήσεις μας, όσες πλήττονται από τα εξωτερικά σύνορα και με τους γειτόνους, τους περίεργους, τους δύσκολους, γιατί δεν έχουμε μόνο εμείς αυτούς τους κακούς γείτονες. Είναι και άλλες χώρες. Η Ισπανία βιώνει το ίδιο περίπου με το Μαρόκο. Οι σκανδιναβικές χώρες περίπου έχουν δίπλα
τη Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν είμαστε οι μόνες χώρες που βιώνουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν οι εθνικές μας κυβερνήσεις, όπως τώρα πολύ δυνατά και δυναμικά θεωρώ ότι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το θέμα που δημιουργήθηκε με τη Λιβύη, αυτό το φαινόμενο το οποίο κανείς δεν το αποδέχεται διεθνώς σε αυτή τη φάση, αλλά δημιουργεί πρόβλημα στη Μεσόγειο. Όταν έχει βγει δυνατά, δυναμικά και έχει πει ότι εδώ φτάνει, αυτό δεν επιτρέπεται. Σιγά σιγά και αυτές οι φωνές ενταθούν και γίνουν πιο ισχυρές. Στο σύνολο η Ευρώπη θα καταλάβει αυτό που λέμε, ότι δεν μιλάμε για εθνικά σύνορα, αλλά μιλάμε για ευρωπαϊκά σύνορα, και αυτά τα ευρωπαϊκά σύνορα μαζί με τις ΑΟΣ, τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, πρέπει να προστατευτούν, γιατί δεν προστατεύουμε το χώρο τον εθνικό, προστατεύουμε το χώρο τον ευρωπαϊκό. Ωραία. Γίνεται μεγάλη συζήτηση τους τελευταίους μήνες για το ζήτημα της προάσπισης του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως το θέμα είναι στη Μάλτα, με τη δολοφονία της δημοσιογράφου Δάφνη Γκαρουάνα Γκαλίτσια. Έχουν γίνει κάποιες αποκαλύψεις 2 χρόνια μετά. Πιστεύω ότι έχει γίνει πολύ αργά όλο αυτό. Πάλι καλά που έγιναν. Δεν περίμενα ότι θα γινόταν κάτι μετά από 2 χρόνια, δηλαδή, που έγινε όλο αυτό. Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκές αξίες από ορισμένες κυβερνήσεις? Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι λέγεται για όλο αυτό που υπάρχει στη Μάλτα, που γίνεται 2 χρόνια μετά, για τον Πρωθυπουργό της Μάλτας, που του ζητάνε να παραιτηθεί και δεν παραιτείται, και συνεχίζει, λες και δεν τρέχει τίποτα, κύριε Κυμπουρόπουλε? Αυτό το ότι κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκές αξίες, θεωρώ ότι είναι μεγάλη κουβέντα. Οι ευρωπαϊκές αξίες είναι σταθερές, είναι εκεί και δημιουργήθηκαν πάνω σε κάποιες ιστορικές τάχτες για να δηλώσουν ακριβώς αυτό, ότι έχουμε αξίες και πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά και είναι σταθερές και πρέπει να τις προστατεύουμε. Μάλιστα σήμερα με το ψήφισμα που κάναμε υπέρ της Μάλτας και αυτού που συμβαίνει, και προασπίζοντας ότι πρέπει το κράτος της Μάλτας να αλλάξει, πρέπει να τροποποιηθεί και πρέπει να προασπίσουμε τη δικαιοσύνη, πρέπει να προασπίσουμε το δίκαιο, πρέπει να προασπίσουμε την ελευθερία του λόγου και να μην καταπατείται. Και πρέπει η κυβέρνηση, όταν δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις αξίες που λέτε, πρέπει να αλλάζει, να τροποποιείται και να προστατεύεται οι πολίτες της, να προστατεύεται η δημοκρατία. Αυτό έκανε σήμερα με το ψήφισμα που βγάλαμε σήμερα. Και θεωρώ ότι 751 άνθρωποι που είμαστε εδώ πέρα προασπίζουμε με το λόγο μας, με την ψήφο μας, με την ενέργειά μας, αυτές τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης σε 28 σήμερα, 27 αύριο, χώρες, κράτη-μέλη. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει από μία Μάλτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυροποιεί και δείχνει το δάχτυλο ότι Μάλτα και κάθε χώρα πρόσεχε, γιατί ξεφεύγεις από το δρόμο των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Χριστοφόρου. Συμφωνώ και προσυπογράφω όσα είπε ο αγαπητός Στέλιος, προσθέτοντας απλά ότι αποδεικνύεται διαχρονικά ότι η μόνη μεγάλη οικογένεια που διατηρεί ισχυρά αντανακλαστικά στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα θέματα ευαισθησίας, στην ελευθερία του τύπου, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία των δημοσιογράφων, συγκρίνοντας με ότι συμβαίνει σε άλλες μεγάλες χώρες ή σε άλλες υπήρους, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αισθανόμεθα περήφανοι, γιατί υπάρχουν αντανακλαστικά, υπάρχει αντίδραση. Θα σας πω ότι από την πρώτη στιγμή αντέδρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήμουν εδώ Ευρωβουλευτής πριν 2 χρόνια και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν έπαυσε στιγμή να στυλιτεύει, να καταγγέλει την διακυβέρνηση του κυρίου Μουσκάτ για την ανοχή που επιδεικνύονταν σε αυτά τα ζητήματα, με αποκορύφωμα που ήταν και πάλι πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αυτό που έγινε σχεδόν ομόθυμα από το Ευρωκοινοβούλιο και το ισχυρό ψήφισμα που ελήφθηκε, που είναι ένα ψήφισμα ακριβώς απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να υπονομεύσουν αρχές αξίες και θέλουν να ουσιαστικά να συγκαλύψουν
εγκλήματα εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης και εναντίον των δημοσιογράφων, που θεωρώ ότι το τι συνέβη και στη Μάρτα και το πώς αντέδρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί έναν αποτρεπτικό παράγοντα για όσους θα επιχειρήσουν ξανά στο μέλλον κατά ανάλογων τρόπων και κατά αυτών των στιγερών εγκληματικών τρόπων να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα. Να πω και κάτι εδώ πέρα τώρα, επειδή και θα συμφωνήσω πιστεύω και ο κ. Χριστοφόρου, πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στυλιτεύεται ότι δεν είσαστε, ότι δεν έχουμε, δεν προασπίζουμε τα δικαιώματα και ότι δεν προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα βασικά. Ναι. Αυτό που έχει πάρει ως σημαία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η απάντηση όσων λένε ότι δεν προασπίζουμε την κοινωνία ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της έκφρασης είναι από τα πιο μεγάλα αξιώματα που έχει ένα και πρέπει να έχει ένα δημοκρατικό κράτος. Και αυτό θέλουμε μέσα από την προάσπιση και την μεταφορά των όσων σημαίνουν στη Μάλτα, μέσα από τους Μαλτέζους συναδέλφους, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να δείξουμε ότι τα δικαιώματα δεν ανήκουν σε κάποια παράταξη, αλλά ανήκουν σε όλους μας. Ωραία. Είχαμε και την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ σε αυτή την ολομέλεια. Μας έχουν μείνει δύο λεπτά για να κλείσουμε. Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια για τον νικητή. Ο νικητής, αυτό το βραβείο, εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι στην απονομή ενός τέτοιου βραβείου, δίνεται σε κάποιον που προασπίζει δικαίωμα της ελευθερίας και δικαίωμα της αναξαρτησίας. Ο νικητής σε μία άλλη Ήπειρο πήρε αυτό το βραβείο γιατί δικαιωματικά μετά από βαναυσότητα, μετά από καταπίεση της έκφρασης του λόγου του, καταφέρνει και μπορεί έστω και με την απουσία του να δείξει ότι οι Ιγούροι είναι εκεί, παλεύουν και δεν φοβούνται, όπως ο ίδιος αναφέρει, την κινέζικη κυριαρχία. Κύριε Χριστοφόρου. Αυτός είναι ο ορισμός του βραβείου. Άλλωστε, ο ορισμός ταυτίζεται με το όνομα του βραβείου, του Σαχάροφ, ο οποίος ήταν αντικαθεστωτικός επί Σοβιετικής Ενώσεως, ο οποίος αγωνίστηκε και διώχθηκε γιατί είχε την δική του θέση, άποψη και επιζητούσε την ελευθερία έκφρασης, ήταν πρωτοπόρος και υπέστη πάρα πολλά σε αυτήν την πορεία και ακριβώς αποδίδεται με πολύ δημοκρατικών τρόπων σε αυτόν που είναι πρωτεργάτης και αγωνίζεται διεθνώς για την ελευθερία έκφρασης, για την ελευθερία των λαών, για την ελευθερία συνείδησης, γενικά για τον εξορισμού προσδιορισμών της ελευθερίας στον σύγχρονο κόσμο. Είναι ένα, όπως και να έχει, είναι ένα λιθαράκι ακόμα στην προσπάθεια που γίνεται πραγματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατηθούν οι αξίες, αυτό που λέγαμε και πριν. Και πραγματικά είναι μια σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.